Ο Βιταλ Κλίτσκο, επικεφαλής του κόμματος Γροθιά, και ο Πέτρο Ποροσέγκο ανταλλάσσουν θερμή χειραψία. Ο Ποροσέγκο, γνωστός και ως ο βασιλιάς της σοκολάτας, είναι ο εκλεκτός του Κλίτσκο για να διεκδικήσει την προεδρία της Ουκρανίας. Με αυτή τη σοκολατένια γροθιά, ο Κλίτσκο έστησε το σκηνικό για την μάχη μεταξύ του Πέτρο Ποροσέγκο και της Γιούλια Τιμοσέγκο. Όταν το ζήτημα είναι να σωθεί η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, πρέπει να ενωθούμε και να παραμερίσουμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Το 72% των Ουκρανών λέει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αν δείτε τον Βιτάλ Κλίτσκο, αν δείτε εμένα, ο συνασπισμός μας είναι αρκετά ισχυρός και αυτό ισχύει για μεγάλη χρονική περίοδο. Γιατί δεν αναφερόμαστε μόνο στις εκλογές του Μαΐου, όχι μόνο στις προεδρικές εκλογές, αναφερόμαστε στα 10 χρόνια του προγράμματος για να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 48χρονος επιχειρηματίας, η αυτοκρατορία του οποίου εκτείνεται από τη σοκολάτα μέχρι τα μέσα ενημέρωσης, διετέλεσε υπουργός εξωτερικών από το 2009 έως το 2010 υπό τον φιλοευρωπαίο πρόεδρο Βίκτορ Γιούσενκο. Από τον Μάρτιο στο Νοέμβριο του 2012 ήταν υπουργός οικονομίας υπό τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς.